Για αύριο 5η, 18 Ιουνίου, το μέγιστο ύψος του κύματος στις περισσότερες περιοχές του Θερμαϊκού θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εκτός από την περιοχή της Σκάλας Φούρκας και της Άνη, όπου το μέγιστο ύψος του κύματος θα είναι στο 1 μέτρο και 15 εκατοστά. Θα έχουμε ελαφρά κύματα και προέλευση του κύματος βορειοδυτική. Επίσης, στην παραλία της Νέας Τρίγλιας και Καλλικράτειας, το μέγιστο ύψος του κύματος στα 80 με 70 εκατοστά αντίστοιχα, και εδώ θα έχουμε ελαφρά κύματα και βορειοδυτική προέλευση κύματος. Ας παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις ημερήσεις κάτω και την κατάσταση της θάλασσας και προέλευση του κύματος ανά τρίωρο. Η ελάχιστη και η μέγιστη θερμοκρασία τώρα στην επιφάνεια της θάλασσας. Στην Κατερίνη και το Δέλτα Αξιού η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας θα κυμανθεί μεταξύ 22 η ελάχιστη και 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Πλάκα Λιτοχώρου, τη Λεπτοκαριά, την παραλία Νέο Παντελεήμονα 22 με 23 και στους Νέους Πόρους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Σκάλα Φούρκας 23 με 24, στη Σάνη 22 με 24. Στην παραλία της Νέας Τρίγλιας και της Καλλικράτειας η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας θα είναι 22 η ελάχιστη και 23 η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Επανομή 20 η ελάχιστη και 24 η μέγιστη, στην Περαία στους 24 με 27, στην Κρίνη 24 η ελάχιστη και 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας θα είναι στο 22 με 24 και το Καλοχώρι 22 με 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Ας παρακολουθήσουμε τις ημερήσεις κάρτες θερμοκρασίας ανά τρίωρο στις περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου. Για αύριο η ανύψωση της μέγιστης μετεωρολογικής παλίρρεσης θα χυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα εκτός από τις παρακάτω περιοχές. Πλάκα Λιτοχώρου 10 εκατοστά ανύψωση, παραλία Νέου Παντελεήμονα 11, Νέοι Πόροι 12 εκατοστά. Στη Σκάλα Φούρκας η ανύψωση της μέγιστης μετεωρολογικής παλίρρεσης θα είναι στα 27 εκατοστά ενώ στη Σάνη στα 26. Τέλος στην Περαία θα έχουμε 10 εκατοστά ανύψωση στάθμης.